Και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Mountain Bike TV για την φετινή μας σεζόν. Από αύριο η εκπομπή μας ξεκινάει τις διακοπές της, ανανεώνοντας όμως το ραντεβού μας για τον Οκτώβρη, όπου θα επανέλθουμε για έκτη συνεχή χρονιά. Το σημερινό μας επεισόδιο είναι διαφορετικό, πάντα όμως με βασικό στοιχείο την μοτοσικλέτα και την αγάπη μας για αυτή. Πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα και τα λέμε σε λίγο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο Dirt Fest που διοργάνωσαν οι Zulap από το βλέμμα της Red Bull. Με περισσότερες από 40 συμμετοχές, η πρώτη έκδοση Dirt Fest συγκέντρωσε ένα ανομοιογενές μείγμα αναβατών στην οβάλ χωμάτινη πίστα του Riding School στις Αφίδνες. Λίγο μετά τις 4 και αφού οι συμμετέχοντες πέρασαν ένα θεωρητικό session από τον Θανάση Χούντρα, ξεκίνησαν οι πρώτοι αναγνωριστικοί γύροι. Η προπόνηση τελείωσε λίγο πριν το σούρουπο, δίνοντας την σκυτάλη στις πρώτες μάχες του αγώνα. Πρώτες μπήκαν οι κοπέλες, με τις περισσότερες εξ αυτών να καβαλάνε για πρώτη φορά και με τον ενθουσιασμό και τον δικό τους αλλά και των θεατών να ξεχυλίζει την ατμόσφαιρα. Την παράσταση έκλεψε η αγαπημένη κατηγορία της βραδιάς Hooligan Class που παρουσίασε η Harley Davidson Αθήνα με τα μουγκριτά των V2 κινητήρων της Harley να ξεσηκώνουν τους θεατές. Το ραντεβού ανανεώνεται για τον Οκτώβρη στα Τρίκαλα, αυτή τη φορά στην οβάλ χωμάτινη πίστα του Γιάννη Τρίγκα. Μία δήλωση. Βέβαια. Τελευταία εκπομπή για φέτος και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της σχολής Riding School εδώ στις Αφίδνες και συγκεκριμένα στην πίστα Flat Track, τη γνωστή πίστα Flat Track, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ένας διαφορετικός αγώνας μεταξύ τριών φίλων της εκπομπής. Από αυτή τη μονομαχία θα βγει ένας νικητής, όπου αυτός ο νικητής θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμα μία μονομαχία έκπληξη. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις φίλοι της εκπομπής που θα διαγωνιστούν σήμερα σε αγώνα Flat Track. Καλησπέρα αγόρια. Καλησπέρα. Γιούρκα Σεϊταρίδης. Γεια σου Γιάννα.
Σάββας Πούμπουρας. Καλησπέρα, μ' ακούς. Κώστας Φραγκολιάς. Είστε έτοιμοι? Έχουμε γεννηθεί έτοιμοι. Ξέρετε τι θα κάνετε λίγο σήμερα εδώ? Θα οδηγήσουμε, ναι. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Μας έχετε φέρει εδώ να μας λεντήσετε. Γιατί το λες αυτό? Σας φέρει και τα φιλαράκια εκεί πέρα έξω και είσαστε έτοιμοι να μας λεντήσετε και να γελάτε με εμάς. Αλλά δεν θα σας το κάνουμε το χατήρι. Εμείς θα τα πάμε καλά στην πίστα. Κάτσε, γιατί δεν έφερα και τον κομωτή και... Γιούργα. Εσύ? Εγώ από σπόντα είμαι εδώ. Για άλλο λόγο είχα έρθει. Τώρα θα αγωνιστούμε με τα παιδιά για την νίκη. Για την νίκη, είδες. Ο Γιούργας είναι αυτός που δεν μιλάει καθόλου. Όχι, εσύ είπες ότι είναι αγώνας. Ναι, αλλά είναι αυτός που δεν μιλάει καθόλου πριν να ανοίξουν οι κάμερες. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα μπριφαριστείτε λίγο από το Θανάση Χούντρα, ναι, για το τι είναι το flat track, πώς κάθεστε πάνω στη μηχανή, πώς τρίβετε, πού βάζετε το πόδι. Είστε λίγο ενθουσιασμένοι? Φαίνεται στα πρόσωπά σας όλοι. Έτοιμοι να κλάψετε είστε? Επειδή μας έχεις φέρει από τις 5 και ώρα είναι 8, δεν είμαστε πολύ happy. 8 είναι. Λοιπόν, φύγαμε. Ναι. Έλα. Ένα, δύο, τρία, δω! Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πατήσει ποτέ στο χώμα? Με μοτοσυκλέτα. Άρα έχουμε μια εικόνα. Πάρα πολύ ωραία. Από αυτά που ξέρουμε από το χώμα, για το flat track χρήσιμο είναι τίποτα. Ξεχάστε, δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει. Πιστεύομαι. Απλά έχει μια ιδιαίτερη δική του τεχνική που διαφέρει από οτιδήποτε άλλο έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε δει, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον του. Είναι εκεί τα μέσα, πάτα κάτω, όμοι. Θανάση, τι έγινε, πώς τους είδες? Είναι έτοιμοι? Τους βλέπω αγριεμένους. Το μάτι τους γυαλίζει και λένε πάμε, πότε θα πάμε, κάτσε να σας πω, όχι, λέει πάμε. Ωραία, για βάλτε να δούμε τι θα πιάσουμε. Για να δούμε. Είναι λίγο μικρό το κράμας, αλλά έχω τεράστιο ταλέντο, οπότε μας πηγαίνει. Ο νικητής θα έχει ακόμα μία μονομαχία. Έκπληξη. Άμα αντέχει. Αντέχει, δεν αντέχει, είναι μονομαχία. Εσύ όταν πέρασες το τελικό, δηλαδή στο Euro, δεν θα αντέχεις να πάρεις σε μονομαχία? Όχι, άντεξα, είναι με τελικό. Εντάξει. Ορίστε, άρα αντέχεις. 3, 2, 1, αρέσει! Μάτσες δεύτερος, εκπληκτικός αγώνας. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος. Άξιζε και η γκρίνια σου. Άξιζε και η γκρίνια μου. Όλος αυτός ο κόπος των προηγούμενων μηνών, η προπόνηση, τα ξενύχτια, τα ποτά, τα τσιγάρα που τα κόψαμε για να σταθούμε εδώ και να είμαστε αξιοπρεπέστατοι. Εδώ. Να σου πω, τερμάτισες δεύτερος για χιλιοστά, το ξέρεις, ε? Στην αγάμα. Τα βάλαμε ένα πρωταθλητή, έχασα. Εγώ επειδή είμαι γνωστός, επειδή ξέρεις ότι μου αρέσουν οι παραγωγές και γενικότερα η τηλεόραση, αρχικά προσέφερα θέαμα στο λαό. Γι' αυτό ήθελα να μείνω τελευταίος και να κάνω ένα τύπου πέσιμο. Ένα χειροκρότημα από το λαό που προσέφερε θέαμα. Ευχαριστώ. Κατά δεύτερον, επειδή γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν μετράω και το Γιούργο. Επειδή γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, χαίρομαι που απλά συμμετείχα. Τρώμαξες λίγο. Δεν τρομάζουν τα πεσήματα. Καθόλου. Γιατί τρομάζει? Γιατί τρομάζω? Όταν φέρεις πολύ κοντά το μικρόφωνο. Εγώ μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου που πιστεύουν σε μένα και τους αναμένω στο γραφείο μου να συζητήσουμε τα περαιτέρω για την επόμενη χρονιά. Ωραία. Να φωνάξουμε λίγο και το νούμερο 1. Το νούμερο 1 εδώ. Εσείς το νούμερο 3, αγόρι μου.
Γιούρκας Ιταρίδης. Ναι. Πρωταθλητής. Σήμερα. Πρωταθλητής Ελλάδος, τι εδώ, πρωταθλητής Φλατράκ νομίζω. Να πω για τον αγώνα τώρα, τι θες να πω. Φάνηκε, ναι, κέρδισε τον Φραγκολιά. Κέρδισα τον Κώστα σήμερα. Πολύ καλός αγώνας μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελευταίο γύρο. Από ό,τι είδατε κι εσείς, έπρεπε να το δούμε ξανά έτσι, στην κάμερα για να δούμε ποιος κέρδισε. Έκανα καλή κίνηση. Έφυγα μπροστά. Γλίστρησα 2-3 φορές στις στροφές με αποτέλεσμα να περάσει ο Κώστας και να είμαι δεύτερος. Γιατί από χθες, λόγω της ζέστης, δεν ξέραμε τι λάστιχο να βάλουμε την ομάδα. Και επέλεξα το μαλακό σήμερα και σε κάποιες στροφές γλίστρα για παραπάνω. Οπότε αναγκαστικά στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου πρέπει να ρισκάρω κι εγώ λίγο. Έπεσα στα φρένα λίγο πιο αργά από τον Κώστα και τον πέρασα στην τελευταία στροφή. Είχες κάποια μέσα από τα πάντοξ σου είπαν να κρατήσεις ρυθμούς, τίποτα σταθερούς? Είχαν πει στο Σάβα, του είχαν βγάλει το μότο 8, αριθμός 8 ήταν κωδικός για την ομάδα μας, για να μπλοκάρει λίγο τον Κώστα, να τον καθυστερήσει, αλλά ο Σάβας έπεσε στον πρώτο γύρο. Οπότε πήγε τσάμπα όλη η στρατηγική της ομάδας, αλλά πήραμε την νίκη, αυτό έχει σημασία. Τώρα... Ωραία. Σου είπα πριν ότι άμα είπα όχι σε σένα, γενικά, ότι όποιος κερδίσει έχει μία μονομαχία έκπληξη. Και εσύ έχεις κερδίσει. Είσαι έτοιμος να τη δεις? Την έχω δει την έκπληξη, αλλά νομίζω ότι θα χάσω. Γιατί για να είπες έκπληξη πρέπει να είναι πολύ καλή. Αν και είναι γυναίκα. Είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες, φίλε μου. Είναι γυναίκες, δύο. Είναι δύο. Θα τρέξω και με τις δύο ή με τη μία? Με τις δύο θα τρέξεις. Εντάξει. Θα παλέψω για τη δεύτερη θέση τώρα. Τώρα θα σε δω. Νομίζω ότι η πρώτη τώρα, είναι καταπαρωμένη. Τώρα να σε δω, τώρα να σε δω. Πάμε, πάμε, πάμε. Άστα αυτά, ρε Γιούρκα. Άστα αυτά. Τουλάχιστον 150 ευρώ στο Γιούρκα. Ό,τι έχω. Κυρίες και κύριοι, οι κανονισμοί. Μιλάμε για ένα μεικτό σκέλος με μία μικρή ιδιαιτερότητα. Επειδή, αγαπητέ Γιούρκα, μια ζωή τρέχουμε πίσω από τις γυναίκες, το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Θα ξεκινήσεις με χρονική υστέρηση και θα έχεις 7 γύρους να τις πιάσεις. Και ό,τι καταφέρεις. Πόση υστέρηση, πόση? Αυτό θα το κρίνουμε... Ένα γύρο. Ένα γύρο. Άντε, λιγότερο. Κάνω πρώτη φορά, μισό γύρο. Ωραία. Μισό γύρο. Αρχίσαμε τις δικαιολογίες. Όχι, αν θέλετε μισό. Διακρίνω μία αγωνία. Μισό γύρο. Λοιπόν. Στα μάτια του διακρίνω κι άλλα εγώ. Πάμε. Είσαστε έτοιμοι? Έτοιμες. 7 γύρους. 7 γύρους. Τον τελευταίο γύρο κάνω αυτό. Είναι τελευταίος γύρος. Πέφτει καρό σημαία την οποία πρέπει και να περάσετε. Ο υπεύθυνος τι αποφάσισε, μισό γύρο. Μισό γύρο. Όταν φτάσουν απέναντι, ξεκινάς. Ξεκινάς. Το έχουμε. Ναι, ναι. Σημαίνει στον νικητή. Αυτό δεν ήταν δίκαιο. Άμα θέλετε, με ακολουθείτε.
Τελείωσε και η τελευταία μονομαχία. Συναρπαστικός αγώνας. Έκανες τα ίδια πράγματα. Τακτική από την ομάδα. Κορίτσια, πώς σας φάνηκε, Ηλιάνα? Αρκετά καλός. Έχεις λίγο μια απογοήτευση. Περίμενες κάτι καλύτερο? Όχι, όχι, τον είχα συνέχεια από πίσω, αλλά κάποια στιγμή μου έφυγε πάρα πολύ. Κερδίσει, νόμιζα να κερδίσει και τερμάτισε τρίτη. Οπότε δεν είναι μόνο η πρώτη, είναι η πρώτη θέση απογοήτευση, είναι ούτε η δεύτερη. Δομινίκη. Εγώ που ήμουν ο leader σε όλο τον αγώνα, με πέρασε στη τελευταία στροφή. Έσχος. Εγώ ακολούθησα την ίδια τακτική σου, είπαμε πριν. Ξεκίνησα βέβαια και... Περίμενε. Νομίζω ότι καθόταν από πίσω μας διάβαζε και στο τέλος έκανε τα δικά του. Ακριβώς. Τελευταία στροφή περίμενε για να με περάσει. Οι κοπέλες έχουν δίκιο. Τις διάβαζα το μισό γύρο που ξεκινήσαν και είχαν προβάδισμα. Τις διάβαζα. Συγχαρητήρια, Γιούρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σου φάνηκε? Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Αν και γενικά πηγαίνω πολλές εκδρομές στο χώμα ή στο βουνό με το μηχανάκι, δεν είχα μία, μπορεί να είναι χώμα και εδώ, αλλά δεν είχα μία σχέση. Είναι πολύ διασκεδαστικό γιατί κάνεις αυτό που θέλουν να κάνουν όλοι, να ντριφτάρουν. Το κάνεις βέβαια σε συνθήκες ελεγχόμενες. Δεν κινδυνεύεις ούτε εσύ ούτε άλλοι άνθρωποι. Και επίσης βελτιώνεσαι πάρα πολύ σαν οδηγός. Και το ασθενές φίλο μόνο ασθενές δεν είναι? Όχι, σήμερα έδειξε ότι είναι ασθενές. Έχασε, Γιάννο, συγγνώμη. Δεν θα πω ότι. Εντάξει, ήταν μονομαχία. Ήταν μονομαχία, ναι, αλλά είναι πολύ καλή και η κοπέλα, πολύ καλή και η άλλη κοπέλα. Χάσα. Άρα στα λόγια μου έρχεσαι. Εντάξει, άντε, τι να κάνουμε, είναι καλές. Οι άλλοι που πήγανε, ο Σάββας και ο Κώστας, πού πήγανε. Όσοι πήγαν να μιλήσει με τον πρόεδρο, θα το διώξει από την ομάδα ο πρόεδρος γιατί έκανε κακό αγώνα. Ο Σάββας είναι στο γιατρό μέσα μετά το δεπέσιμο που για να το κοιτάξει. Τελευταία εκπομπή λοιπόν για το Mountain Bike TV. Κλείνουμε εδώ στην πίστα με όλους τους φίλους. Σας αποχαιρετάμε να ξεκινήσουν τα μπάνια μας, να ξεκινήσουν οι διακοπές μας. Σάββα, να ξεκινήσω από σένα. Ναι. Γιάννο μου, να συνεχίσουμε την ίδια επιτυχία την εκπομπή, να γνωρίζουμε τον κόσμο της μοτοσυκλέτας ακόμα μεγαλύτερα και με μηχανάκια θα πάμε διακοπές, ούτως ή άλλως δεν χάνομαστε. Εδώ είμαστε. Κύριε Φραγκολιά. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, όσοι πάμε τόσο να γυρίσουμε, και σε ένα γορίνα μου να είμαστε γεροί δυνατοί, να μας παίρνεις τα τεστ σου, να σου κρατάμε τα πράγματα, τις φωτογραφικές, τις βαλίτσες, τους βοηθούς, τα μηχανάκια, ό,τι γουστάρεις. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν. Ηλιάνα μου. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλες τις γυναίκες στο flat track να το δοκιμάσουν, γιατί εντάξει, είναι μοναδική εμπειρία. Κατά τα άλλα, καλό καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο flat track, μόνο. Εσύ δεν θα πεις με τη σειρά. Εγώ είμαι τελευταίος, εγώ πρέπει να κλείσω, δάσκαλε. Επιτέλους, 2 μήνες χωρίς κατσιμπάρο. Το περιμένω όλο το χειμώνα. Είχες overdose τον τελευταίο καιρό από μένα. Ναι, ναι, τα είπαμε πολύ. Χαίρομαι και χαίρομαι που με προσμονή και λαχτάρα θα τα ξαναπούμε το χειμώνα. Δομινίκη. Εγώ θα ήθελα να πω καλό. Δομινίκη μόλις ήρθε από την Αγγλία. Και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλές βόλτες. Και εγώ καλό καλοκαίρι θα πω σε όλους. Πάνω απ' όλα με υγεία για όλο τον κόσμο. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αρέσει και εμείς να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα με τις μηχανές και να φοράμε και πάντα το κράνος μας. Και όχι μόνο το κράνος. Και τα υπόλοιπα, ναι, αλλά το κράνος πρώτα απ' όλα. Και όχι στον αγώνα το κράνος. Εντάξει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ακόμα μια χρονιά ήσασταν δίπλα μου. Και εδώ βγάζουν φωτογραφίες, το έχουν. Σε λίγο θα αρχίσει και τον μπουγέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε δίπλα στην εκπομπή και δίπλα σε μένα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε τον Οκτώβρη. Μέχρι τότε να μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα κράνος, να οδηγείτε με ασφάλεια. Όσοι θέλετε να μας ξαναδείτε, μπορείτε να μπαίνετε στην εκπομπή μας, στο site της εκπομπής μας, mountainbiketv.gr, στο Facebook, στο Instagram. Τι άλλο, καλό καλοκαίρι σε όλους. Η ευχή του Κώστα, όσοι πάτε τόσο να γυρίσετε. Και περισσότεροι, μπορεί να τεκνοποιήσουν τα παιδιά, γιατί όχι. Και περισσότεροι, σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Καλό καλοκαίρι! Κλείστε την κάμερα, γεια! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Mountain Bike TV. Κυριακή βράδυ και η εκπομπή μας, πιστή στο ραντεβού της, είναι εδώ έτοιμη να σας μεταφέρει στο συνεργαστικό. Ψάχνεις κάτι? Πάμε. Γραφείς. Για πες ένα γεια. Είσαι στη ζωντανή σύνδεση. Πάμε. 3, 2. Πάω στο κινητό. Όλα εύκολα είναι για σένα. Τι κάνεις εδώ? Καλά. Μας φάνε εδώ τα ζουζούνια, μαλάκα. Έχει πάρα πολλά. Για το πώς θα θέλατε να δείτε τη συγκεκριμένη μου...
Δεν θες να με δεις να ξεδιπλώνομαι. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, 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 πο. Γιάννη, το σκυλί δαγκάνι που κοστίζει. Σήκωσε το! Μια μίσου. Τι έγινε? Στον προαιρετικό εξοπλισμό. Στον προαιρετικό εξοπλισμό. Στον προ. Όσον αφορά τον περορε. Περορέρε. Περορέρε. Νομίζω ότι θα αφήσω τις μοτοσυκλέτες και θα πιάσω την άλλη μου αγάπη. Το τραγούδι. Πάρτα. Κακά, τι με έχει τσιμπήσει. Ξέρει για που το βαλέ, που πάει καλέ, που πάει καλέ. Κακάο, κακάο, κοκό, κοκό. Κι εγώ αμέσως θα σου. Τι. Άντε και θα πω ολόκληρο το τραγούδι μέχρι να αρχίσουμε. Στόραξα, μωρέ! Στην ουσία, το Yamaha T-Max ίδρυσε... Βαγγέλη! Τι γελάς, ρε. Απλά τα πράγματα είναι. Έλα, πάμε. Γιατί δεν μιλάς, ρε φίλε. Είδα μια π***ρα που περνάει απέναντι. Γεια σου, τσολιά μου! Να κάνουμε καμιά δουλειά. 2001 και παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Ο κινητήρας κάνει τσεκ και παίρνει μπροστά. Δεν παίρνει μπροστά. Δεν παίρνει μπροστά.